Όλοι μας έχουμε μια ιστορία να πούμε. Μια κληρονομιά θα αφήσουμε πίσω μας. Στα 18 μου πήγα να δουλέψω στο μοναστηράκι. Πούλαγα παπούτσια. Έμεινα εκεί μέχρι τα 24. Κάποια στιγμή ένας φίλος που ήταν πιο μεγάλος από μένα και τον είχα λίγο πρότυπο, αλητία και έτσι ξέρεις, πήγε να γίνει μάγειρας. Άρχισα και εγώ να το σκέφτομαι. Ώσπου μια μέρα είχα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή. Είχα πιει, τράκαρα και πήγα να σκοτωθώ. Όταν ξύπνησα, έφαγα πολύ μεγάλη φρίκη με την όλη φάση. Και όσο κλισέ και αν ακούγεται, άλλαξα τη ζωή μου. Πήγα στη σχολή μαγειρικής και αμέσως ένιωσα ότι αυτό το πράγμα είναι για μένα. Είμαι πολύ τυχερός. Δεν ξέρω σε πόσους άνθρωπους μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατάλαβα αμέσως ότι είμαι γεννημένος για αυτή τη δουλειά. Από την αρχή ήξερα ότι θέλω να γίνω σεφ. Ως σεφ είμαι κάθε μέρα 16 ώρες στο μαγαζί. Η μπλούζα μου βρωμάει ψάρι. Μια καλή μέρα σε αυτή τη δουλειά είναι όταν προλαβαίνεις να κάνεις την προετοιμασία. Ο μεγαλύτερος εχθρός του μάγειρα είναι ο χρόνος. Στις κουζίνες υπάρχει στρες και πίεση. Στη δική μου είμαι αυστηρός, αλλά με τα μαγείρια υπάρχει αγάπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι κάνουμε είναι για να βγει καλό το φαγητό. Ως σεφ, θέλω πάνω απ' όλα να είμαι μέντορας. Το να αναλάβει μια κουζίνα ο επί πολλά χρόνια βοηθός μου, αυτό είναι επιτυχία για μένα. Να λένε ότι έμαθε πλάι μου. Γι' αυτό στην κουζίνα θέλω σεβασμό.